Και εγώ έχω πολλά να θυμηθώ. Δεν μου λες και θα κάνεις και ένα δικό σου χώρο. Θέλω να κάνω ένα χώρο, το V-Stage, αυτό που λέγεται κάθε παράσταση. Το V θα είναι από Βάνα. Θα είναι V, Βάνα και πολλά άλλα μπορεί να σημαίνει. Το V έχει πολλά. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει το V. Είσαι μεσημεριανή εκπομπή, δεν με επιτρέπετε να λέγω όλα. Τι, εγώ τώρα. Βεντέτα, πολλά πράγματα που πει. Βεντέτα, πολλά έχει. Α, σκέφτηκα ένα. Να μην το πει τώρα. Τι σκέφτηκε το πονηρό μυαλό. Δεν το πέτυχα όμως. Είπε βίτσια. Πώς με έδωσε έτσι στεγνά. Δεν ήταν αυτό. Τι θα λέμε, βίτσια, stage, με είσαι τρελό. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι. Μόνο εσύ μπορείς να το σκεφτείς αυτό. Ευχαριστώ. Βάνα και θα τραγουδάς. Σε αυτό ναι, θα τραγουδάμε όλοι και ηθοποιοί και τραγουδιστές, θα παίρνουν μέρος. Θα είναι ένα μικρή σκηνή, μια μικρή σκηνή, που θα ξέρει ο κόσμος ότι εκεί θα γίνονται διάφορα πράγματα που δεν γίνονται πράγματα. Έτσι. Ότι σε εμάς θα γίνονται διάφορα. Αυτό είναι δικό σου. Θα γίνονται διάφορα. Δεν γίνονται πράγματα. Εδώ θα γίνονται λοιπόν. Στο V-Stage, δεν ξέρω αν θα γίνει στο Σύνταγμα ή στη Λιφάδα. Αλλά θα είναι ένας χώρος που ο κόσμος θα περνάει καλά, θα υπάρχει τραγούδι και θα είναι πολύ ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Θα είναι κομμάτι καρδιάς. Εγώ αυτό θέλω να κάνω. Να μην είμαι μια στον Doors, μια στο Rock and Roll, μια στο. Εντάξει, θέλω ένα δικό μου χώρο και να είναι ένα σπίτι που να φιλοξενεί καλλιτέχνες για να μπορούν να κάνουν τη δική τους επιλογή. Έχετε σκεφτεί, έχετε προχωρήσει το θέμα των καλλιτεχνών, ποιοι μπορεί να είναι. Σε εμάς, στο Rock and Roll τώρα που θα πάμε, ξεκινάμε Φλεβάρι και θα τελειώσουμε μέχρι το Μάιο, καλώς εγώ των πραγμάτων. Τέλος Φλεβάρι. Ναι, τέλος Φλεβάρι. 14. Ναι, εκεί γύρω στην. Τέλος Φλεβάρι ξεκινάω και νομίζω μέχρι το Μάιο θα πάει η παράσταση που ετοιμάζω. Ποιες μέρες θα είναι. Θα είμαστε Δευτέρα Τρίτη, αλλά θα ξεκινήσω Πέμπτη. Πέμπτη θα κάνω ένα πολύ ωραίο. Έτσι, ένα κάλεσμα στον κόσμο και Δευτέρα Τρίτη θα μας βρίσκουν στο Rock and Roll. Στο Rock-in, συγγνώμη. Ναι. Θα υπάρχει ένα πιάνο με τραγουδιστές, δηλαδή θα ξεκινήσουμε με τη Θέληξη, θα τραγουδάει τραγούδια. Ένα πολύ όμορφο νέο κορίτσι με εξαιρετική φωνή. Την ξέρουμε τη Θέληξη. Μετά τη Θέληξη θα είναι κάποιος άλλος, μετά κάποιος άλλος. Θα είναι συνέχεια δηλαδή και οι ηθοποιοί θα εναλλάσσονται. Ξεκινάμε με την Επιληχούμε. Και ο κόσμος θα γράφει, μην ξεχνάς ότι θα είναι και το Interactive που ο κόσμος θα γράφει τη δική του ιστορία. Έξυπνο. Διαφορετικό. Από Βάνα. Το έχει ρίξει πολύ. Εσύ δεν έχει έρθει ποτέ σε μένα, αγάπη μου. Ναι, έχω κάνει μην μου από το Πομοντόρ. Ποτέ δεν έχει έρθει. Αλλού. Με συγχωρεί. Θα έρθω. Καλά, τότε δεν έβγαινε. Είσαι και στι μέρε που έχει δίκιο. Τώρα βγαίνουμε. Στι μέρε που αγαπώ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι οι μέρε μου. Και εγώ αυτέ αγαπάω. Αυτές είναι και εγώ δεν μπορώ. Τι άλλε θέλουν οι μέρε των παιδιών οι άλλε. Η κόρη τι κάνει. Η κόρη μου ομορφαίνει, μεγαλώνει και είμαστε και πολύ, πολύ ξέρει από κοντά. Σκοτωνόμαστε, αγαπιόμαστε. Εντάξει, μάνα με κόρη. Όπω μάνα με κόρη. Έχει πάρει στοιχεία από το χαρακτήρα σου. Να σου πω κάτι. Χαίρομαι που έχει ένα δυναμισμό. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν μας ανήκουν. Έχουν κοινά από εμάς, αλλά έχει κάτι τόσο που καμιά φορά λέω πρέπει να το βρει αυτό. Εντάξει. Πολύ έντονη, πολύ δυναμική. Αυτό το δυναμισμό εσύ τον είχες στα 20 σου, ας πούμε. Τον είχα. Γιατί σήμερα τον έχεις. Ναι, τον είχα, τον είχα. Έχει πάρει, έχει κάποια πράγματα πολύ δυνατά. Απλώς πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Το μέτρο σύγκρισης εμείς θα. Αυτοί θα υπερτερούν. Τα δικά μας παιδιά θα υπερτερούν και εμείς θα είμαστε πίσω. Καλύτερη γενιά, δεν το συζητώ. Δεν μου λες. Η δικιά σου η κόρη που πρέπει να είναι τώρα γύρω στα 10. Γύρω στα 10 είναι το φεδρικό. Ανεβαίνει στα δικά σου τα κούνια. Γιατί εγώ βλέπω τις κόρες μου που είναι η μία 4 και άλλες και άλλοι 7. Και πάνε και μπαίνουν μέσα στις γόβες μου και το μόνο που μου λένε μαμά, τα κούνια σου θα μας τα δώσεις μια μέρα. Λέω οπωσδήποτε, αρκεί να μπορείτε να σταθείτε. Γιατί προς το παρόν το πόδι μπαίνει όλο μέσα. Είναι φοβερό, ναι, τη συνέχεια. Εγώ φοβάμαι, δε, γιατί είναι τεράστια δικά μας τα κούνια, ξέρεις ότι φοράμε. Και τη βλέπω και στη σκάλα καμιά φορά. Αλλά τώρα εσένα είναι πιο μικρά. Ναι. Τώρα εμένα είναι πάει για προεφηβεία σιγά-σιγά. Οπότε θέλει να την αντιμετωπίσει σαν δεσπινιδούλα. Πλέον δεν είναι κοριτσάκι. Δηλαδή τα μαλλιά μου, πάνω σηκωθήκαμε το πρωί σήμερα για το σχολείο, τα μαλλιά μου θα είναι έτσι. Το ντύσιμο μου θα αρχίζει πλέον. Έχω νομίσει ότι εμένα οι κόρες μου δεν μου τα λένε αυτά. Άσχετα που εγώ τι στέλνω με κοτσίδες για να μην. Κι εγώ το ίδιο κάνω. Μην προκαλούν, να μην είναι και δικά μας παιδιά. Και... Αλλά μου λένε όμως. Ναι. Έστω κοτσίδες. Αυτά τα κουκαλάκια θα βάλω σήμερα. Μένουν λέτε κόκκινα, τα ροζ, τα φωξία, τα αυτά. Αυτή την κορδέλα. Και θέλω να πω κάτι. Και μια μιλάμε για τα παιδιά και λέμε για τα δικά μας παιδιά. Η Καλλιόπη φωτογράφος, αγαπημένη μας φίλη και. Έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια και θέλω να το αναφέρω, μια και έχει, η τηλεόραση έχει δύναμη και επειδή και εμείς μιλάμε για τα παιδιά μας, στο Πίκ Παπεντέλης αυτή τη στιγμή, λόγω οικονομικών γεγονότων που ξέρουμε όλοι, υπάρχουν παιδιά που είναι αβοήθητα. Και παρακαλώ θα ήθελα να βοηθήσουμε μέσα από την εκπομπή, να κάνουμε κάλεσμα στον κόσμο. Είναι παιδιά από 2 ετών μέχρι 14 και δεν έχουν πρώτες ανάγκες. Δεν υπάρχουν σαμπουάν, δεν υπάρχουν κρέμες, δεν υπάρχουν ρούχα, δεν υπάρχουν βιβλία, τίποτα. Υπάρχει η πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ. Και ξέρω ότι θα βγω στην εκπομπή, ήθελα να το συζητήσουμε. Η Καλλιόπη τι έχει κάνει γι' αυτό. Η Καλλιόπη έχουν μαζέψει πάρα πολλά ρούχα, μας πήρε τηλέφωνο και ζητάει από πολλούς φίλους
έχει ενεργοποιήσει όλη αυτή την ιστορία. Ξεκινώντας λοιπόν σε αυτό, εμείς την Πέμπτη θα είμαστε όλοι στο πικ πας στην Πεντέλη. Θέλω να πω στον κόσμο, και όσοι είστε κοντά και όσοι είναι μακριά, μην ξεχνάμε αυτές τις δύσκολες μέρες, ότι αυτά τα παιδιά είναι εγκαταλελειμμένα. Δεν υπάρχει γονιός, δεν υπάρχει κανείς. Και επειδή λέμε για τα δικά μας κοκαλάκια, κάποια κοκαλάκια ας λείψουν, ας τα ξεχάσουμε. Και ας πάμε ειδικά στο πικ Παπεντέλης αυτές τις μέρες. Θέρμο παρακαλώ τον κόσμο, ό,τι μπορεί να κάνει, γιατί πραγματικά θα σε πιάσει η ψυχή σου μόλις πας. Να μην ξεχνάμε. Σταβάνα. Λοιπόν, λέγαμε και για τις χάντρες και για όλα αυτά την παλιά εποχή, την ωραία. Ναι. Τώρα τι θα γίνει. Πάντως κάθε εποχή, όσο και να υπάρχουν τα μεγάλα μαγαζιά και πάντα υπάρχουν μικροί, ωραίοι χώροι που αισθάνεσαι όμορφα και πας για να διασκεδάσεις, να περάσεις καλά, να γελάσεις και να έχεις κοντά σου την παρέα σου, να είσαι κοντά στη σκηνή, όλα αυτά. Ξέρεις τι, πιστεύω ότι κάθε εποχή έχει το δικό της κομμάτι. Δηλαδή, θα έχει καινούργιοι άνθρωποι βγαίνουν, καινούργιες σκηνές. Έχει καινούργια τάξη πραγμάτων, δεν θα είναι τα παλιά. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αν έχουμε καεί ψυχικά, ακόμα και αν είμαστε σε αυτή τη δύσκολη φάση που είμαστε, ο κόσμος έχει ανάγκη να χαμογελάσει. Έχει ανάγκη να ξαναβρει τις αξίες του. Δεν μου λες, το θέατρο. Γιατί δεν σε έχουμε δει. Θα το κάνω. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το κάνεις και αυτό, θα το κάνω το Σεπτέμβρη. Το χειμώνα θα το κάνω. Ετοιμάζω μια πολύ ωραία παράσταση. Θα είμαστε πολύ μαζί. Και θα το κάνω γιατί θέλω να δοκιμαστώ πλέον και να δω κι εγώ ότι καταρχάς μου λείπει. Δηλαδή, εγώ είμαι η πρώτη που έκανα την Interactive και τώρα δεν το θέλω άλλο. Δηλαδή, κορέστηκα. Θέλω να ανέβω στο θέατρο και να δω τον εαυτό μου διαφορετικά. Θα το κάνω το Σεπτέμβρη πια. Πολύ δουλειά στο μεγάλο μα, λέει. Θα παίξει ένα δικό μου σε μια παράσταση τεράκτη, σε παρακαλώ. Το ότι θα πάρει. Ναι, ρε Γρηγόρη, πήλα. Και εγώ θα πάω κάτω να σε χειροκροτώ, να σε αποθεώνω. Τι λέτε, ρε Γρηγόρη. Έλα, ρε Γρηγόρη. Εγώ ντρέπομαι, ρε Βάνα. Τι λέτε τώρα. Στην παράσταση που έκανα στο V-Stage επάνω στο Μαρούσι, είχε έρθει ο Στρίφωνας. Είχε έρθει πολύ celebrity, έτσι άτομα που δεν είναι ηθοποιοί. Και βγαίνανε, ο καθένας έκανε το δικό του κομμάτι. Εδώ, το μόνο που θα είσαι υποχρεωμένος να πεις μια ιστορία για κάτι που θα θυμάσαι. Σκέψου το να μου το κάνεις. Ναι, μετά την πρεμιέρα, Γρηγόρη. Δεν θυμάσαι να σου θυμίσουμε εμείς, οι φίλοι σου. Οι συνεργάτες σου, που θυμόμαστε πολλές δικές σου ιστορίες. Συγγνώμη, ο Ζεργουλόπουλος είναι ένα πολύ ωραίο πέρυσι στον Τόρο που έκανε. Όλοι έτσι λέγανε. Ήταν όλοι. Έκανε την παράσταση. Για να τον δελεάσετε, να το βάλετε πρώτο όνομα στη Μαρκίζα. Μόνο έτσι θα έρθει. Αθέλει τη τότε θα τρέξω, αλίμον. Δεν νοιάζουν ωραία αυτά το Γρηγόρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε βραχιολάκια φανταστικά από τη Σοφία Δρυστέλα. Πάμε να θες να έρθεις. Τι είναι αυτό, αγάπη. Έλα να δεις να σου φορέσω και να βραχιολάκια.